εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης Φλόρινας, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ στη σημερινή μας εκδήλωση και στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Στα πλαίσια της διαδικασίας της διεύρυνσης που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την υλοποιώντας ουσιαστικά την εντολή του ελληνικού λαού με το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών της 7η Ιουλίου. Επιχειρούμε και εμείς να διοργανώσουμε σήμερα μια πολιτική εκδήλωση στη Φλόρινα, στα πλαίσια της διεύρυνσης και της συζήτησης που κάνουμε. Ταυτόχρονα θα κόψουμε και την καθιερωμένη μας βασιλότητα στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουμε αργότερα στις 7 η ώρα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε δύο εξαιρετικούς συντρόφους, ένα σύντροφο και μια συντρόφισσα, οι οποίοι προερχόμενοι από διαφορετικές αφετηρίες, ο καθένας έχει γράψει τη δική του ιστορία, τη δική του ξεχωριστή και μοναδική διαδρομή. Δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι διακρίνονται για το ήθος, την εργατικότητα, την εντιμότητα, τη σοβαρότητα και τον καθαρό πολιτικό τους λόγο. Δεν θέλω να ταλαιπωρήσω περισσότερο, τους καλωσορίζω και επίσημα στη Φλόρινα, τους ξανακαλωσορίζω μάλλον για να είμαι ακριβής. Η διαδικασία που προτείνω να ακολουθήσουμε είναι να δώσω το λόγο στη συντρόφισσα τη Βουλευτίνα, η οποία θα προβεί σε ένα χαιρετισμό και θα κάνει και μια εισαγωγική τοποθέτηση. Αργότερα, κατόπιν θα τοποθετηθεί ο σύντροφος ο Παναγιώτης Ορίγας. Νομίζω δεν χρειάζεται στάσεις, είναι ο πρώην γραμματέας του κόμματος, πρώην αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας και μετά τον Πάνο του Ρήγα, η συντρόφισσα Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, πρώην υπουργός και νυν κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του κόμματος. Τους καλωσορίζω και επίσημα λοιπόν στη Φλόρινα, δίνω το λόγο στη συντρόφισσα την Πέτη την Πέτα και μετά βέβαια τις τοποθετήσεις των συντρόφων θα νομίζω ότι θα τροφοδοτήσει συζήτηση και ερωτήσεις. Και οι σύντροφοι θα είναι στη διάθεσή σας να απαντήσουν σε οτιδήποτε ερώτημα τους θέσετε. Ευχαριστώ πολύ. Πέτυχε, μπορείς να ξεκινήσεις. Θα ξεκινήσω και εγώ με το να καλωσορίσω τους δύο αγαπημένους συντρόφους, τη συντρόφισσα Μαριλίζα και τον σύντροφο Πάνο. Και ως τοπική βουλευτής θα ξεκινήσω λίγο λέγοντας μερικά θέματα τοπικά. Τα γενικά πολιτικά θα τα αναλύσουν πολύ ωραία. Και μια και είστε στη Φλόρινα, οφείλω να σας πω, όπως λέω σε κάθε σύντροφο που έρχεται στην περιοχή και σε κάθε θεσμικό παράγοντα, ότι είναι μια περιοχή που διακρίνεται διαφορετικά με τους καλλιτέχνες της. Ο Αγγελόπουλος αυτή την πόλη, με αυτή την πόλη στη όλες τις ταινίες του. Έχουμε Ακαδημία το 1930, είναι η πόλη των γραμμάτων και των τεχνών. Πολύ σοβαρούς παραγωγικούς φορείς, γνωστά τα κρασιά του Εμιλταίου. Και τα λέω όλα αυτά για να φτάσω στο σήμερα και στην δύσκολη θέση, διότι αυτή η κυβερνητική πολιτική που όλοι ξέρουμε σε όλα τα επίπεδα και αντιμετωπίζουμε με τους συντρόφους και στη Βουλή αλλά και έξω από τη Βουλή, στην περιοχή αυτή έχει μια ιδιαίτερη αναφορά. Ενώ λοιπόν από το βήμα του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε το κλείσιμο των λιμνητικών μονάδων, να σημειώσουμε εδώ ότι το ΑΕΠ της περιοχής πάνω από 40% εξαρτάται από τις λιμνητικές δραστηριότητες. Δεν φαίνεται στη συνέχεια, όπως και το είχαμε πει εγκαίρως, ότι δεν υπήρχε κανένα σχέδιο για αυτήν την μετάβαση σε μια μεταλιγνητική εποχή. Έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις και στη Βουλή και επίκαιρη ερώτηση και δηλώσεις και στον αναπτυξιακό κατατάσσαμε τροπολογία για να ενταχθούν οι επιχειρήσεις της περιοχής σε ειδικό καθεστώς αναπτυξιακό. Δυστυχώς όλα αυτά πέσανε στο κενό. Η πολιτική που φαίνεται σε όλα τα μέτωπα, μέχρι το προσφυγικό θα έλεγα, που το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, η προχειρότητα δυστυχώς εμφανίζεται και στο σημείο αυτό, στην απολιγνητοποίηση την λεγόμενη, το οποίο όμως για την περιοχή μπορεί να έχει πολύ δραματικές συνέπειες. Θα κάνω και ιδιαίτερη αναφορά στην εισήγηση στη συνέχεια της εκδήλωσης. Θέλω να πω όμως ότι αυτό που έχουμε ως διαβεβαίωση και από την εμπειρία του εξωτερικού, αλλά και από το διευθυντή της DGIGIO, ότι για να αλλάξει παραγωγικό προφίλ μια περιοχή και να στραφεί σε άλλες αναπτύξεις, σε άλλο παραγωγικό μοντέλο, χρειάζεται τουλάχιστον μία εικοσαετία. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση που ούτε πόρους έχει εξασφαλίσει, κανένα σχέδιο, καμία πρόταση αναπτυξιακή. Προσπάθησε να γίνει μια ημερίδα
όπου οι φορείς θα λένε για τις απόψεις τους, δυστυχώς εξελίχθηκε σε παροτέ, γιατί ήταν και κεκριμένο το θυρών. Εμείς λέμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι το τεχνικό, πραγματικά οι λύσεις. Έχουμε τηλεθερμάσεις με ιδιαίτερες χαμηλές θερμοκρασίες. Το δεύτερο όμως είναι και πολιτικό, είναι η συζήτηση με τους φορείς, η συμμετοχή. Αυτά λοιπόν δυστυχώς δεν έχουν συμβεί. Άρα η περιοχή έχει αυτό το πρόβλημα αυτή τη στιγμή και σε αυτό έρχονται και προστίθενται και τα άλλα. Και μιλάω για το θέμα της παιδείας όπως ξεκίνησα. Τα διετή που οριζόντια έκοψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, για μας εδώ είχαν πια ένα ιδιαίτερο βάρος. Αρκεί να πούμε ότι το ένα αφορούσε σε εκπαίδευση σε θέματα εινολογίας. Πολύ γνωστά είπαμε για τα κρασιά του Αμιντεό. Οπότε πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι στην περιοχή, της περιοχής μπορούσαν να εκπαιδευτούν και να βρουν δουλειά σε αυτόν τον τομέα και να συνεισφέρουν και μια πιο εξειδικευμένη γνώση. Και το τμήμα της αργυροχρυσοκοΐας, που όπως είπα η άλλη πλευρά, που είναι η κουλτούρα, οι καλές τέχνες. Αυτά λοιπόν κόπηκαν. Στη συνέχεια, τα δύο τμήματα που είχε εξασφαλίσει η δικιά μας κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν και στη Γεωπονική Σχολή το δεύτερο τμήμα. Και στη Σχολή Καλών Τεχνών, το Τμήμα Κινηματογράφου. Δυστυχώς και αυτά με το τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και αυτά διακόπηκαν. Στη Βουλή κάναμε και εγώ ως τοπική βουλευτής ιδιαίτερη μνήμα και φασάρια ότι δεν μπορεί σε μια περιοχή που αφενός την πάτησε σε μια βίαιη απολιγνητοποίηση, συγχρόνως δεν ποντάρεται σε κάποια άλλα θέματα που ήδη τα έχει η περιοχή ως συγκριτικά πλεονεκτήματα. Είναι απαράδεκτο. Από εκεί και πέρα θα μας δοθεί η ευκαιρία. Είναι αρκετά τα προβλήματα της περιοχής, τα οποία ξεκινούν, γιατί πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα ο νομός μας, οι πολιτικές της συνοχής δεν πέτυχαν. Δεν λειτουργήσαν. Έχει μείνει πολύ πίσω η περιφέρεια. Έχει μεγάλη στέρηση η περιοχή. Να πούμε ότι είναι η τρίτη από το τέλος, μάλλον η τρίτη σαν σε ποσοστό ανεργίας, φαίνεται 27% σήμερα, πέρασε και χειρότερα. Επομένως, δίκαια θα ακούσετε αυτές τις μέρες από όλους το θέμα της επικείμενης απολιγνητοποίησης, το χωρίς σχεδιασμό και χωρίς πόρους. Θα σταματήσω όμως εδώ, θα πούμε τα γενικότερα και ίσως μετά σε κάποιες ερωτήσεις να πούμε και πιο και άλλα θέματα της περιοχής. Ευχαριστώ, παιδί. Σίγουρα θα πάμε στο... Μπορώ να ξεκινήσω. Και να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Του νομού Φλόρενας για μένα είναι μια σχέση η σχέση με τη Φλόρενα είναι μια ιδιαίτερη σχέση και κυρίως με τη Δυτική Μακεδονία, γιατί ήταν η πρώτη, θα έλεγα, περιφερειακή αναπτυξιακή συνδιάσκεψη που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και σκόπιμη τότε και στοχευμένη, γιατί είναι η περιοχή η οποία είχε πληγεί με ιδιαίτερο τρόπο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πολιτικές συνοχές δεν υπήρχαν και αναπτυξιακό μοντέλο ανύπαρκτο. Και από την κρίση φάνηκε ότι ήταν ιδιαίτερο το πλήγμα το οποίο είχε δεχθεί. Άρα λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία που βρισκόμαστε και σήμερα και με την Μαρλίζα Διξαναγωπούλου, αλλά και με την Πέττη Μπέρκα και με αυτά που είπα προηγουμένως. Πρώτο λοιπόν. Φτάνει η περίοδος της απολιγνητοποίησης. Εδώ ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη και τον άκουσα χθες ή προχθές πότε ήταν, όπου είπε το εξής: κύριε Τσίπρα, θέλετε καρβουνό. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζει αυτόν τον καιρό από Μακεδονομάχος, από προσφυγοκτόνος, από θέλετε καρβουνό, δηλαδή έγινε και ιδιαίτερα περιβαντολόγος και πράσινος. Και ταυτόχρονα αποδεδομένος και προβλέψιμος γυρίζει και απαντάει σήμερα στους Τούρκους ότι δεν έχετε καμία δυνατότητα να δεν θα σας επιτρέψουμε να κάνετε τίποτα. Σωστό είναι αυτό το τελευταίο. Αλλά βλέπετε ότι λειτουργεί ως εκκρεμές αυτή τη στιγμή. Εμείς λοιπόν στο θέμα της απολιτοποίησης λέμε πολύ απλά ότι πρέπει να υπάρξουν πολιτικές αναπτυξιακές, οι οποίες ξεκινήσαμε. Πρέπει να γίνει με όρους, με τέτοιους που να μην είναι με βίαιο τρόπο και ταυτόχρονα. Να το επισημάνω και με τη θεσμική μου ιδιότητα του πρώην Υπουργού Άμυνας ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι μόνο η ενεργειακή φτώχεια, είναι και η ενεργειακή ασφάλεια. Δηλαδή, η δυνατότητα της χώρας σε μια κρίσιμη περιοχή να μπορεί να έχει ασφάλεια ως προς στα ενεργειακά αποθέματα και τη δυνατότητα πλήρες δυνατότητες
να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες. Στην περιοχή ζήσαμε και ζήσατε το άλλο μέρος του εγκρεμούς με το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας και το όνομα της και την επίλυσή του. Δεν θα πω τώρα το τι έγινε, ήταν Μακεδονομάχος και σήμερα έχει αποφασίσει ότι είναι όλα σωστά και θα στηρίξει τον κύριο Ζάκη. Εγώ θα σου πω το εξή απλό. Πέρα από τα οικονομικά, πέρα από την ειρήνη την οποία πρέπει να υπάρχει στην περιοχή, σαν άμυνα, σαν εθνικό καθήκον, καλά κάναμε. Και ξέρετε γιατί, ήταν η δεύτερη αντίληψη της Τουρκίας, ο δεύτερος άξονας της Τουρκίας, μετά το σύμφωνο με τη Λιβύη, το οποίο υπέγραψε, το οποίο είναι και παράνομο και αντίκειται σε όλες τις διεθνείς συνθήκες, ο δεύτερος στόχος είναι να μπει στη Βόρεια Μακεδονία, στο βόρεια σύνορά μας. Από πλευράς λοιπόν εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, για μας ήταν κρίσιμο αυτό. Μπορώ να σας πω με πλήρη βεβαιότητα ότι η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, συνολική, μικρή, μεσαία και όλοι γνωρίζαμε ότι ήξεραν ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο για τη χώρα. Αυτό αποφεύθηκε. Αποφεύθηκε με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα έχει επιληθεί. Ελέγχουμε εμείς τον αέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας και καθόλου να εκπαιδεύουμε τις μικρές στρατιωτικές δυνάμεις εμείς. Άρα αποφεύθηκε ο δεύτερος στόχος στρατηγικός της Τουρκίας, τον οποίο είχε την προηγούμενη περίοδο. Θέλω να ξεκαθαρίσω και δύο άλλα πράγματα ακόμα και ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Ο κύριος Μητσοτάκης όλη την προηγούμενη περίοδο μίλησε και κάλυψε το λόγο του, τη σκέψη του και τη μάχη την οποία έδωσε στις εκλογές σε πολύ μεγάλα ψέματα. Και είναι λοιπόν ψεύτης, απολύτως, όλη αυτή την προηγούμενη περίοδο. Υποσχέθηκε ότι θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό, είναι φανερό ότι δεν θα το κάνει και μάλιστα το πήρε πίσω και επίσης ήταν βασική του στόχευση ότι θα προχωρήσει και σε νέες θέσεις εργασίας. Ούτε αυτό υπάρχει. Τα τελευταία μήνες έχουμε τις μεγαλύτερες απώλειες μόνιμων θέσεων εργασίας και την μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή ελαστική σχέση εργασίας στο χώρο της εργασίας. Άρα λοιπόν αυτά δεν γίνονται. Ξέρετε τι γίνεται. Είναι η εκτέλεση όλων των συμβολέων, των οποίων είχε υπογράψει, είχε υποσχεθεί και προς αυτούς όλους, οι οποίοι τον στήριξαν την προηγούμενη περίοδο και δυστυχώς σήμερα αυτά τα συμβόλαια προσπαθεί και να εκτελέσει. Είναι συμβόλαια απέναντι σε ανθρώπους και σε συμφέροντα τα οποία την προηγούμενη περίοδο διαμόρφωσαν την κρίση στη χώρα και έφεραν τη χώρα εδώ που την έφεραν. Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές, ένας καπιταλισμός ο οποίος υπάρχει στην Ελλάδα, ο οποίος είναι και κρατικοδίαιτες και παρασιτικός. Και δυστυχώς γίνεται φανερό, αν θα δείτε τα δείγματα, ότι αυτά δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει όλα. Και δέχεται ήδη τα μαχαιρώματα από αυτούς οι οποίους δεν μπορεί να ικανοποιήσει. Θα έλεγα επίσης ότι αυτή τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε, πρέπει να τη δώσει ο δημοκρατικός κόσμος, ο προοδευτικός κόσμος, ο κόσμος της εργασίας και αυτός είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, νομίζω το μήνυμα το οποίο δόθηκε στην τελευταία συγκέντρωση στην Αθήνα από τον Αλέξο Τσίπρα αυτό ήταν. Ότι πρέπει να αντισταθούμε και να καταφέρει ο κόσμος ο προοδευτικός να μην επιτρέψει να παρθούν πίσω μέτρα τα οποία ήταν προς το κοινωνικό συμφέρον. Και επίσης η Ελλάδα να μην γυρίσει πίσω και να μην χαθεί όλος αυτός ο πλούτος ο οποίος παρήχθη την προηγούμενη περίοδο μικρός με κόπο, με αίμα για να μπορεί να στηριχθεί η Ελλάδα στα πόδια της. Αυτή είναι η δική μας στόχευση στην επόμενη περίοδο και γι' αυτό επιμένουμε ότι να πάρει ο κόσμος τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια του. Αυτό το στόχο έχουν οι δηλώσεις οι οποίες γίνονται παρελλαδικά αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι το κατανοεί ο κόσμος όλα. Είναι υπόθεση δημοκρατίας. Η δημοκρατία στη χώρα απομειώνεται. Και απομειώνεται με επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και μάλιστα χωρίς εδώ. Έχω την αίσθηση ότι και η Φλόρινα μπορεί και να το αντιλαμβάνεται. Με τις όποιες επαφές είχα σήμερα το πρωί και επίσης και με ανθρώπους της επιχειρηματικότητας αντιλαμβάνονται ότι αυτή την περίοδο η κυβέρνηση δεν μπορεί να στηρίξει.
και είναι ντροπή για τον κύριο, Μητσοτάκη να έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος εδώ στη Φλόρινα να μιλάει με τον τρόπο αυτό που μίλησε, ότι σας έβγαλα δήμαρχο, ότι πρέπει να κάνετε ό,τι θέλετε και να δώσετε και στους κουμπάρους μου τις επιχειρήσεις και μιλάει για το ξινό νερό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ τον Πάνο Τωρίδα. Το λόγο έχει συμφέρουσα Μαρίζα Ξενογιανακόπουλου. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Παύλο, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ξανά εδώ στη Φλόρινα. Χαίρομαι που είμαι με καλούς συντρόφους, όπως η βουλευτής μας η Πέτη Πέρκα, που δίνουμε μαζί τις μάχες στη Βουλή, ο προεγραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και καλός σύντροφος ο Πάνος Ορίδας και φυσικά ο συντονιστής μας που έχει και την ευθύνη της σημερινής διοργάνωσης. Όπως και οι προηγούμενοι σύντροφοι ανέφεραν, η εκδήλωση που θα κάνουμε σήμερα είναι, εντάσσεται μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο μιας μεγάλης εκστρατείας που ξεκίνησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας και όλα τα στελέχη, όλοι οι βουλευτές, σε όλη την Ελλάδα. Μια μεγάλη εκστρατεία μετά την λαϊκή εντολή των εκλογών, αφενός για μια μαχητική και προγραμματική αντιπολίτευση στις τοπικές κοινωνίες, στη Βουλή, στους χώρους δουλειά, στα κινήματα, αλλά και βέβαια μια συνεχής προσπάθεια για την διεύρυνση, για το μετασχηματισμό, για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με την ψήφο του ελληνικού λαού είναι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και όπως επιβεβαιώθηκε και στις εκλογές, ο κεντρικός κορμός του ευρύτερου προοδευτικού αριστερού πόλου στη χώρα μας. Όπως είπε και ο Πάνος πριν από λίγο, το Σάββατο έγινε αυτή η πραγματικά εντυπωσιακή σε όγκο, σε παλμό, σε συμμετοχή εκδήλωση στο Taekwondo. Είχε μία τριπλή σηματοδότηση. Πρώτα απ' όλα η συμμετοχή του κόσμου ήταν καταλυτική. Όταν 7 μήνες μετά τις εκλογές είχαμε μία συμμετοχή που ξεπέρασε τις 8-9.000 προοδευτικών, δημοκρατικών ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν εκεί να δηλώσουν το παρόν σε όλη αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα ήταν και μία αποκαλυπτική, όπως είπε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα από την επιλογή, όπως είδατε και με τα σποτάκια που έπαιξαν, με ένα σύγχρονο τρόπο, με το χαρακτηριστικό τίτλο «Η αποκάλυψη των αρίστων», της απάτης των αρίστων, συμπυκνώνοντας στην ουσία τους 7 μήνες της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και την πλήρη αποκάλυψη μιας νεοφιλελεύθερης, παλαιοδεξιάς και φυσικά και με έντονα πελατειακά και χαρακτηριστικά του περίφημου επιτελικού κράτους με τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που πλέον ζει όλη η χώρα και όλος ο ελληνικός λαός. Και γι' αυτό η τρίτη σηματοδότηση ήταν η ίδια η ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, που είπε πολύ απλά, μετά από όλη αυτή τη συμπύκνωση των 7 μήνων των συνεπειών και του δείγματος γραφής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ότι η περίοδος χάριτος έχει λήξει προπολού και αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τους προοδευτικούς πολίτες, με το προοδευτικό ρεύμα στη χώρα μας, βγαίνουμε σε μια πολιτική και κοινωνική αντεπίθεση. Και επειδή αναφέρθηκε πριν και η Πέτη και ο Πάνος στο θέμα που ζείτε εσείς με πάρα πολύ έντονο τρόπο και με πολύ μεγάλη ανησυχία της απολιγνητοποίησης με τον βίαιο και αυταρχικό τρόπο μάλιστα που την εξήγηλε και επιχειρεί να την υλοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης, θα έλεγα ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει τη Δυτική Μακεδονία και το θέμα της απολιγνητοποίησης είναι χαρακτηριστικός μιας κυβέρνησης σε όλες τις πτυχές της πολιτικής. Γιατί αν δείτε ποιο είναι το κοινό ανάμεσα στο πώς αντιμετωπίζουν το προσφυγικό θέμα και τα νησιά, με το πώς αντιμετωπίζουν το ζήτημα εδώ που είναι ένα ζήτημα ζωής, επιβίωσης, ανάπτυξης, προοπτικής για τη Δυτική Μακεδονία, πώς αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά θέματα, τα εργασιακά, την περίφημη μεσαία τάξη που τόσο πολλοί υποτίθεται είχαν πει προεκλογικά, ποια είναι τα χαρακτηριστικά. Επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, όπως ακριβώς είπε και η Πέτη που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέλευση για το κλίμα στον ΟΗΕ, καμία μελέτη, καμία στρατηγική από πίσω, μία προχειρότητα και παλαιτωδία και βέβαια αυταρχισμός, προσχηματικός διάλογος, αυτό που ζούμε με το προσφυγικό στα νησιά, το ζούμε και στη Δυτική Μακεδονία,
Δηλαδή, στην ουσία δεν υπάρχει ούτε διαβούλευση, ούτε καμία συζήτηση, ούτε με τους κοινωνικούς, ούτε με τους τοπικούς φορείς. Και βέβαια, από πίσω, πάντα υπάρχουν κάποια ιδιωτικά συμφέροντα σε όλες τις πολιτικές απολύξεις αυτών των κυβερνητικών επιλογών. Και είπε η Πέττη πριν, γιατί πραγματικά η Πέττη με όλους τους βουλευτές εδώ της Δυτικής Μακεδονίας δίνουν καθημερινά τη μάχη στη Βουλή, όταν ήρθε το περίφημο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, μόνο αναπτυξιακό φυσικά δεν ήταν. Μιλάμε ότι κάθε άρθρο αυτού του νόμου ήταν και μία διευθέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας μέχρι, επειδή ακριβώς εμείς υποβάλαμε αυτή την τροπολογία ζητώντας τουλάχιστον να υπάρχει μια ειδική πρόβλεψη επιδοτήσεων αναπτυξιακών πρόβλεψης όσον αφορά την ίδια την οικονομία, την τοπική και τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά βέβαια δεν εισακουστήκαμε. Και πώς να εισακουστούμε όταν σε αυτό το αναπτυξιακό νομοσχέδιο αυτό που επέλεξε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι τα delivery να θεωρηθούν και τα courier και τα ραδιοτηλεοπτικά, ότι αυτά είναι η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας που πρέπει να τύχει υποστήριξης. Συνεπώς, είναι κρίσιμα αυτά τα ζητήματα. Εμείς, όπως έχουμε πει και στη Βουλή και γι' αυτό είμαστε και παρόντες εδώ, δίνουμε τη μάχη μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, μαζί με τους εργαζόμενους, προκειμένου να υπάρχει προοπτική. Όπως ξέρετε, ως κυβέρνηση είχαμε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, ο οποίος είχε μία πρόβλεψη μέσα στα πλαίσια τα ευρωπαϊκά για μία δίκαιη και σταδιακή μετάβαση, η οποία, όπως είπε και ο Πάνος Ορίγας, αφενός να σέβεται την ασφάλεια την ενεργειακή της χώρας και από εκεί και πέρα, βέβαια, πάνω απ' όλα να δίνει προοπτική στην ίδια την τοπική οικονομία και στην κοινωνία. Συνεπώς, για όλα αυτά τα ζητήματα είμαστε εδώ. Είναι πολύ μεγάλη η προοπτική που ανοίγεται. Με αποφασιστικότητα και πίστη βαδίζουμε για το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ξέρετε, σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχει ενεργά και ο χώρος της Προοδευτικής Συμμαχίας. Εγώ, όπως ξέρετε, προέρχομαι από τον ευρύτερο προοδευτικό σοσιαλιστικό χώρο και έχουμε ενώσει δυνάμεις, γιατί πιστεύουμε ότι βάσει στις κοινές μας αξίες, πάνω απ' όλα ερχόμαστε να τοποθετηθούμε στο μεγάλο ιστορικό αίτημα και στο ιστορικό ρεύμα για να υπάρχει μια προοδευτική προοπτική για τη χώρα μας και ένα εναλλακτικό ξανά προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ την Μαριλίζα. Νομίζω ότι οι εισαγωγικές τοποθετήσεις των τριών συντρόφων θα ανοίξουν μια συζήτηση, είναι στη διάθεσή σας να απαντήσουν σε οποιοδήποτε ερώτημα τους θέσετε. Μπάτσο για να τα κλειδίσει. Εδώ και μερικά χρόνια, θα έλεγα από το 2017, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να βρει το βηματισμό του. Υπήρξαν από τότε φωνές για το πού πάει το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ. Η Λιβύη αλήθως, κατά τη δική μου εκτίμηση, τόσο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα έλεγα και για τα περισσότερα κόμματα στην χώρα μας, είναι η έλλειψη παρέμβασης στις τοπικές κοινωνίες. Η απουσία του από τις τοπικές κοινωνίες. Η έκφραση της πολιτικής καθοδήγησης, αν μου επιτρέπει το όρο, από την τηλεόραση, θεωρώ ότι δεν είναι αρκετή για να μπορέσει να παρέμβει ο ΣΥΡΙΖΑ και να λύσει προβλήματα. Αυτό που κατά την δική μου άποψη πρέπει να γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κοντινότερο κύτταρο που είναι κοντά στην κοινωνία, η οργάνωση, θα πρέπει να έχει έναν παρεμβατικό ρόλο, να μπορεί να παίρνει και να δίνει μηνύματα, έτσι ώστε να μπορεί να βρει διέξοδο και η εκτίμηση που έχει ο κύριος Τσίπρας για τους αρμούς της εξουσίας. Οι αρμοί της εξουσίας θα μείνουν πάλι απ' έξω εάν η οργάνωση δεν παρεμβαίνει στην καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας.
ποιον είναι η ερώτηση. Δεν ξέρω αν είναι. Δεν ξέρω αν η ερώτηση είναι. Αν ήταν ερώτηση αυτό, είναι προφανώς μια άποψη την οποία έχει. Ναι, τη σέβομαι. Όχι, μπορεί να παρέμβει. Και αν πρέπει να παρέμβει. Αν θεωρείται αναγκαίο να παρέμβει. Κατάλαβα. Εγώ να πω το εξής. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν έχουμε μία απέτηση όλοι, εμείς την έχουμε πάντως από τους εαυτούς μας, να μπορεί να παρεμβαίνει παντού, είναι σωστό. Και υπάρχουν ελλείμματα. Βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά με τι τρόπο και σε τι δυνατότητες ήταν αυτό το κόμμα πριν την κρίση και πώς ανταποκρίθηκε, κατά τη γνώμη μας, μέσα στην κρίση και που έφτασε η Ελλάδα σήμερα σε πολύ καλύτερο σημείο, την παραδώσαμε από ό,τι μας την είχαν, από ό,τι είχαμε φτάσει. Άρα σημαίνει ότι είχαμε και μεγάλη δυσκολία στους πολιτικούς οργανισμούς. Αλλά συμφωνώντας μαζί σας, εγώ θέλω να δούμε και να πούμε, χωρίς αυτό να είναι δικαιολογία, ότι όλα τα προηγούμενα κόμματα, γιατί αυτή τη στιγμή πόνια και για τα προηγούμενα κόμματα μέσα από την ερώτησή σας, αν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν την κοινωνία είναι ένας τρόπος των οποίων επιλύουν προβλήματα. Δεν τον προσεγγίζουν αυτό. Ναι, μιλάω για τα άλλα κόμματα τα οποία έχουν. Επιλύουν προβλήματα ή αν ουσιαστικά τα οξύνουν και επίσης χαϊδεύουν, θέλοντας να μιλώντας πάντα με ένα πελατειακό τρόπο. Αυτό δεν το θέλουμε. Προφανώς λοιπόν θέλουμε και είναι απέτηση. Νομίζω η Πέτη Πέρκα έχει την εικόνα ότι έχει μια έντονη παρέμβαση στην περιοχή και με εξαιρετικό τρόπο ως βουλευτής, αλλά και μαζί με την οργάνωση, το σύνολο της οργάνωσης. Πρέπει να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερα βήματα. Γι' αυτό θέλουμε να διαμορφώσουμε τη μεγάλη προοδευτική συμμαχία αυτή τη στιγμή στον χώρο και της Φλόρινας. Περισσότερος κόσμος να μπορεί να παρεμβαίνει και να αντιστέκεται σε πολλά θέματα τα οποία αυτό που είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας σε αρμή της εξουσίας είναι η δομή της δίκης και ο τρόπος με τον οποίο είναι. Δεν μιλάμε για παραβιάσεις συντάγματος, αλλά ο τρόπος που είναι δομημένο ένα κράτος το οποίο εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Και κυρίως δεν αφήνει να υπάρξει μια αλλαγή στο μοντέλο το αναπτυξιακό και στην πορεία της χώρας με τις σύγχρονες ανάγκες. Συντρόφισσα Μαριλίζα. Θα συνεχίσω από εκεί που έκλεισε ο Πάνος Ρήγας, στην ίδια σκέψη και λογική. Η αλήθεια είναι ότι την περίοδο της κρίσης, και αυτό είναι ένα φαινόμενο ευρωπαϊκό, όχι μόνο στη χώρα μας, είδαμε να πλήττεται συνολικά η πολιτική με επικεφαλαίο. Είδαμε να κλείται την νομοποίηση των θεσμών μέσα από την επιβολή μονοδρόμων, με τον τρόπο που η Ευρώπη επέβαλε τις μνημονιακές πολιτικές. Άρα είναι το ζητούμενο περισσότερο από ποτέ να μπορέσει να υπάρχει μια παρέμβαση ισχυρή, δημοκρατική, συμμετοχική και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κόμμα της αριστεράς, ως ο πόλος της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, ένας από τους λόγους που γίνεται και όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια της ανασυγκρότησης είναι ακριβώς αυτός. Δηλαδή, να μπορέσει, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει, να είναι ένα κόμμα ριζοσπαστικό, μαζικό, ανοιχτό, δημοκρατικό, με παρουσία και γείωση ακριβώς και στις τοπικές κοινωνίες, που χρειάζεται ακόμα πιο πολύ, και στους χώρους δουλειάς και φυσικά και στη Βουλή και σε όλα τα κινήματα. Άρα λοιπόν, αυτό ακριβώς που ρωτάτε είναι και η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή. Και ήδη πρέπει να σας πω ότι σίγουρα θέλει μια συνεχή προσπάθεια η έννοια της συμμετοχής και της παρουσίας, αλλά τα πρώτα δείγματα είναι θετικά. Όπου είχαμε τη χαρά και με τον Πάνο έχουμε πάει και σε άλλες περιοχές μαζί της χώρας, υπάρχει μια αυξημένη συμμετοχή και όταν βλέπουμε 7 μήνες μετά τις εκλογές να έρχεται ο κόσμος, να έρχεται ένας ευρύτερος κόσμος, ο οποίος θέλει να συμμετάσχει, θέλει να συζητήσει αγωνιά για το μέλλον, δείχνει ακριβώς ότι πόσο και έχουμε συνειδητοποιήσει αυτή την ιστορική ανάγκη, αλλά και μέσα από αυτή την προσπάθεια ανασυγκρότησης και διεύρυνσης ανταποκρινόμαστε σε αυτή την ανάγκη. Να πω μια φράση για τους αρμούς της εξουσίας, επειδή έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι φανερό ότι υπάρχει πολύ μεγάλη υποκρισία από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας και της διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη να κάνει μια κριτική όταν οι ίδιοι με το επιτελικό κράτος είδαμε πώς λειτουργούν στην πλήρη κομματικοποίηση του δημοσίου ή στον έλεγχο των θεσμών και του κράτους. Όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με πολύ σαφή τρόπο, είπε και πάνω πριν, αναφέρεται φυσικά στον τρόπο που λειτουργεί η εκτελεστική εξουσία, αλλά και στον τρόπο που παραθεσμικά οικονομικά συμφέροντα
επηρεάζουν ή επιχειρούν να έχουν επιρροή στον τρόπο που ασκείται η εκτελεστική εξουσία που έχει την λαϊκή εντολή. Και μην πάμε μακριά, για να πούμε και κάτι από την επικαιρότητα. Είδατε πώς επιχείρησε η πλειοψηφία στη Βουλή να παραβιάσει κάθε έννοια κράτους δικαίου όσον αφορά τους μάρτυρες που είναι δημοσίου συμφέροντος, προστατευόμενοι στο θέμα της Νοβάρτης και φυσικά πήραν την ανάλογη απάντηση επίσημα πλέον από τον Άριο Πάγο, επειδή είναι και η μέρα σήμερα που γίνεται και η σχετική εξέταση ακριβώς από την Προανακριτική Επιτροπή, την Προκαταρκτική Επιτροπή. Άρα λοιπόν εξιδίων κρύβουν τα λόγια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, παρότι ήταν μνημονιακή και δύσκολη εποχή, αλλά κατόρθωσε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά πολύ περισσότερο τώρα, σε αυτή τη φάση, η δική μας η στόχευση και αν θέλετε και η πολιτική μας πηξίδα είναι ακριβώς αυτή που είπατε. Δημοκρατική συμμετοχή, παρουσία, διάλογος και διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ τη Μαριλίζα, η συντρόφισσα υπέτειο. Δεν θα πω κάτι διαφορετικό, απλώς θα πω λίγο πιο πολύ στον υπαινιγμό. Εμείς είμαστε ένα, συμφωνώντας βέβαια με όσα είπαν οι συντροφοί μου προηγουμένως και είναι αρκετή απάντηση, εγώ θα πω και το εξής. Είμαστε ένα κόμμα που τόλμησε μετά από 5 χρόνια την κυβέρνηση, 4,5, να κάνει έναν απολογισμό. Έναν απολογισμό του έργου του, του θετικού, αλλά και των προβλημάτων. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ακόμα και από αυτά τα κόμματα που φέραν τη χώρα σε αυτή την καταστροφή και την οικονομική κρίση. Το αναφέρω αυτό για να πω το εξής. Ξέρουμε που είναι οι αδυναμίες, τις αναγνωρίζουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Θέλω να πω και εγώ με τον δικό μου τρόπο ότι το ζητούμενο, αυτό που αναφέρθηκε ως ερώτηση, είναι το ζητούμενο. Θέλουμε λοιπόν ένα κόμμα που προσπαθεί τόσο πολύ και σε κεντρικό επίπεδο, που προσπάθησε στην περίοδο της διακυβέρνησης να πάρει μια χώρα στο φύλλο της καταστροφής, στην καταστροφή, να τη βγάλει από τα μνημόνια, να έχει ρυθμισμένο το χρέος, να έχει αποθεματικά, να έχει παρέμβει και σε θεσμούς, να μπορέσει όλο αυτό να είναι κοντά, να το επεξεργαστεί. Κοιτάξτε, ένα πρόβλημα στην περιοχή, το είπα και πριν. Η τοπική κοινωνία πρέπει να συμμετέχει στο σχεδιασμό του μέλλοντός της. Άρα, θα αναφερθώ σε αυτό που είπε και η Μαριλίζα πριν για την απαξίωση της πολιτικής. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η οικονομική κρίση που περάσαμε απαξίωσε, όχι, δεν ήταν μόνο οικονομική, ήταν και πολιτική, ήταν και πολιτισμική, ήταν και κοινωνική. Βλέπεις και τα σωματεία που δυναμώθηκαν και ο συνδικαλισμός, γιατί όλο αυτό το οικοδόμημα κατέρευσε. Εκεί λοιπόν οι πολίτες απομονώθηκαν. Η προσπάθεια αυτή που κάνουμε και ο ίδιος ο πρόεδρος έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα, κάνουμε αυτές τις συγκεντρώσεις, είναι ακριβώς αυτό. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, κάνουμε αυτοκριτική, κάνουμε απολογισμό, ανοίγουμε, κάνουμε πρόγραμμα, κάνουμε το σχεδιασμό του μέλλοντος και θέλουμε την κοινωνία να συμμετέχει σε αυτό. Κάνουμε ανοιχτές συγκεντρώσεις και καλούμε όλον τον κόσμο που συμφωνεί με τη διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ να έρθει να παλέψει μαζί μας. Δεν είναι υποκριτικό αυτό. Και όπως είπε και η προηγούμενη συντροφή μου, έχει αποτέλεσμα. Είναι χειροπιαστό πια. Άρα και εδώ στη Φλόρινα καλούμε κάθε φορά περισσότερο κόσμο να έρθει να παλέψουμε μαζί, να μοιράσουμε και τους ρόλους. Για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια παρέμβαση στην αυτοδιοίκηση. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις παρέμβαση στους συνεταιρισμούς, στους αγροτικούς. Και όταν εννοώ παρέμβαση, εννοώ στελέχη που θα μεταφέρουν τη γραμμή και θα την φέρουν πάνω και τα προβλήματα. Αν καταφέρουμε σε μεγάλο ποσοστό αυτό όπως ελπίζουμε, πραγματικά θα είναι μια άλλη μέρα για τη χώρα μας όταν ξαναπάρουμε την διακυβέρνηση, το οποίο μάλλον θα γίνει πιο σύντομα από ό,τι περιμένει ο κ. Μητσοτάκης. Κυρία Αδάμου. Αναφερθήκατε όλοι σας στο θέμα της ανεργίας, που είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για την περιοχή της Φλόρινας. Έχουμε 75% στους νέους και 40% στο γενικό πληθυσμό, γενικότερα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ποια θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν, γιατί στα 4 χρόνια διακυβέρνηση τη δικιά σα, θεωρείτε ότι κάνατε κάποια βήματα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου της ανεργίας, που δεν προλάβατε να ολοκληρώσετε για να επιστρέψουν και οι νέοι που έχουν φύγει στο εξωτερικό και σε άλλες περιοχές για να έχουν μια καλύτερη μοίρα, αλλά και ποια είναι τα βήματα τα συγκεκριμένα που πρέπει να γίνουν και με την απολιγνητοποίηση, είτε είναι βία είτε όχι. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι αύριο ποιο θα είναι το μέλλον το δικό του, του παιδιού του, αλλά και των παιδιών του παιδιού. Αυτό ήταν σε γενικό επίπεδο. Είμαστε κυβέρνηση που κατάφερε την ανεργία
του 30% ή 28%, αν την κατεβάσει 10 μονάδες, ποτέ δεν είσαι ευχαριστημένος ότι θα έχεις αυτό το βαθμό ανεργίας, ειδικά στους νέους. Το brain drain ήταν ένα φαινόμενο τραγικό για τη χώρα, γιατί κάνει και ένα δυναμικό. Και στην περιοχή όλο αυτό, όπως είπα και πριν, επειδή ποτέ δεν, η περιοχή πάντα είχε μια διαχρονική υστέρηση. Επομένως, το πρώτο που παρουσιάζεται είναι το κομμάτι της ανεργίας. Πώς γίνεται αυτό? Είναι το άλλο παραγωγικό μοντέλο. Αυτό ακριβώς πρέπει πια να δούμε την απολιγνητοποίηση. Γι' αυτό και κάνουμε μια έντονη κριτική. Και εμείς δεν λέμε όχι στην απολιγνητοποίηση. Λέμε όχι στην βίαιη απολιγνητοποίηση. Λέμε λάτε, ας το δούμε σε ευκαιρία λοιπόν, και λάτε με άλλο χρονικό ορίζοντα να σχεδιάσουμε τους παραγωγικούς τομείς της περιοχής. Το αναπτυξιακό μοντέλο που έφερε τη χώρα στην κρίση ήταν αυτό που δεν είχε ούτε κλαδικότητα ούτε περιφερειακότητα. Η περιφέρεια ήταν έξω από τους σχεδιασμούς. Και πέρα από τα φαινόμενα βέβαια διαφθοράς, που σήμερα διαρευνώνται μερικά από αυτά και άλλα έχουν διαρευνηθεί. Αλλά το πιο κρίσιμο είναι ότι σε κάθε εδώ στην περιοχή, ας πούμε, πρέπει να εκμεταλλευτείς τον αγροτικό τομέα. Με καινοτομία πρέπει να κάνεις έναν τουρισμό, οικοτουρισμό, βιολογικά προϊόντα που. Το τραπέζι είναι αυτό που λέγαμε παλιά, ότι σε αυτή τη χώρα ο τουρισμός ήταν η μεγαλύτερη βιομηχανία. Ερχόταν ο τουρίστης και από το πιάτο μέχρι το περιεχόμενο του πιάτου ήταν εισαγόμενα. Τέλει, επομένως, μια εξωστρεφή οικονομία, μεγάλη κουβέντα του αναπτυξιακού μοντέλου. Εδώ λοιπόν είναι που θέλουμε οπωσδήποτε τη συμμετοχή της κοινωνίας στο σχεδιασμό αυτό. Είναι ενεργειακές κοινότητες, είναι η απολιγνητοποίηση, αυτό που πάει να συμβεί σήμερα με τη βία, εκτός των άλλων, είναι business as usual, δηλαδή να πει ο ιδιώτης να κάνει 2-3 μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες σημειωτέα σε 10 χρόνια πρέπει και αυτές να κλείσουν, 15. Διότι είναι και αυτό ρηκτό καύσιμο. Έτσι. Μιλάμε για πανθρωπίδιο κλιματική ουδετερότητα, περιέχει και το φυσικό αέριο. Ενώ εμείς λέγαμε το 1 τρίτο θα είναι λιγνίτης, το 1 τρίτο θα είναι φυσικό αέριο και το 1 τρίτο ΑΠΕ και οι ΑΠΕ θα αντικαθίσουν τις λιγνητικές που θα κλείνουν σταδιακά. Και σε αυτήν εδώ τη διαδικασία υπάρχει και διεθνής εμπειρία. Δεν έρχεται ένας ιδιώτης να πάρει ΣΑΠΕ. Στη Γερμανία περίπου το 20% των μετοχών έχει τοπική κοινωνία, το έχουν οι Δήμοι. Λέω τώρα, εξεφεύγοντα μιλάω για αυτά, αλλά θέλω να πω πώς μπορεί να συμμετέχει η κοινωνία στο παραγωγικό μοντέλο και πώς εμείς αυτό θέλουμε. Τα αναπτυξιακά συνέδρια που έγιναν σε όλη τη χώρα δώσανε πολύ καλά αποτελέσματα. Φυσικά δεν προλάβαμε όλα αυτά να τα κάνουμε. Απλώς υπάρχει το έργο του Γιάννη του Δραγασάκη ως Υπουργού, που είναι η Εθνική Στρατηγική Αναπτυξιακή, που για πρώτη φορά η χώρα έχει μία εθνική στρατηγική, για την οποία βεβαίως πήρε τα εύσημα από τον κύριο Γεωργιάδη στην εισήγηση του νομοσχεδίου, ο οποίος μετά όμως, όπως είπε και η Μαριλίζα, τα διέλυσε όλα γιατί άρχισε να εξυπηρετεί συμφέροντα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Η ανεργία πάντως έτσι γίνεται, με δίκαιη ανάπτυξη για να ισομοιραστεί. Με ένα καινούριο πλούτο που θα δημιουργηθεί όταν εκμεταλλευτούν τα συντηρητικά μας πλεονεκτήματα. Τρία σημεία, γιατί ήταν υπέτη ολοκληρωμένα απήντησα στο ερώτημα. Νομίζω ότι συνολικά για όλη την αριστερά, για όλο το προοδευτικό χώρο στην Ευρώπη και στη χώρα μας, η μεγάλη πρόκληση είναι ακριβώς πώς θα απαντήσουμε με ένα πρόγραμμα, και αυτό είναι και η μεγάλη, αν θέλετε, και το μεγάλο στοίχημα και για το ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική Συμμαχία στην πορεία για το συνέδριο, ένα πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να έρθει να συνδυάσει την αντιμετώπιση της αναπτυξιακής ανάγκης, της κοινωνικής ανισότητας και της δίκαιης μετάβασης με σεβασμό στο κλίμα. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με συγκεκριμένη στρατηγική. Δεν μπορεί να γίνει ούτε με επικοινωνιακούς όρους, ούτε με την φιλελεύθερη αντίληψη της ιδιωτικοποίησης, όπως είπε πολύ σαφώς η Πέτη. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε, πίσω από όλα αυτά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πίσω από τα ωραία πράσινα λόγια του κ. Μητσοτάκη κρύβονται συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία θέλουν να πάρουν μερίδιο της ηλεκτροπαραγωγής μέσω του φυσικού αερίου, και ταυτόχρονα δεν είναι τυχαίο ότι αυτό γίνεται μέσα σε μια συνολική επιλογή που ιδιωτικοποιεί και όλα τα δίκτυα φυσικού αερίου, των οικοδομών, και δόθηκε και εκεί μια αντίστοιχη μάχη στη Βουλή. Άρα πρέπει να δούμε ότι εδώ έχουμε με μια χαρακτηριστική περίπτωση, άσχετα πώς βαφτίζεται κάθε φορά ή εξοραίζεται, επιχειρείται να εξοραστεί επικοινωνιακά, μια συνεφιλελεύθερης αντίληψης. Και όσον αφορά την ΔΕΗ, τους εργαζόμενους, την παραβίαση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, της κλαδικής σύμβασης και φυσικά η ιδιωτικοποίηση των υποδομών. Το πόσο δεν υπήρχε σχέδιο πίσω από αυτή την ιστορία, εγώ θα σας πω την προσωπική εμπειρία.
ότι όταν γίνεται η ανακοίνωση, νομίζω έγινε 23 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, του κ. Μητσοτάκη στην Αμερική. Την επομένη ακριβώς, 24, είχαμε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας στη Βουλή. Και ήταν ο κ. Χατζηδάκης. Και το ρωτήσαμε, πείτε μας, σε ποια μελέτη βασιστήκατε, πότε θα παρουσιάσετε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, γιατί εμείς είχαμε ήδη υποβάλει ένα πάρα πολύ ισόρροπο και φιλόδοξο ταυτόχρονα για το κλίμα, αλλά με μια σταδιακή μετάβαση όσον αφορά και την Δυτική Μακεδονία και την Μεγαλόπολη. Και απαντάει ο κ. Χατζηδάκης, α, κοιτάξτε, λέει, τώρα το επεξεργαζόμαστε, κατά το Δεκέμβρη θα το καταθέσουμε. Και όντως το Δεκέμβρη το καταθέσαμε, δηλαδή για να καταλάβετε ότι όταν έγινε αυτό το πυροτέχνημα στη Νέα Υόρκη, δεν υπήρχε καμία από πίσω καν τυπική μελέτη. Εγώ δεν σας λέω ουσιαστική, που να αφορά την αναπτυξιακή προοπτική, τις εναλλακτικές πηγές ανάπτυξης, οικονομίας. Δεν υπήρχε καν η τυπική μελέτη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να κλείσω λέγοντας, επειδή το είπε και η Πέττη, και το είπε και ο Πάνος Ορίγας πριν για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών, πέραν της μεγάλης σημασίας που είχε, που έκλεισε με έναν τρόπο ιδιαίτερα επωφελή για τη χώρα μας και αναβάφησε τη θέση της χώρας μας συνολικά στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια, αυτή την πληγή που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, ταυτόχρονα έχει ανοίγει και μεγάλες δυνατότητες αναπτυξιακές, τουριστικές, για την περιοχή την ευρύτερη και φυσικά για τη Φλόρινα, που θεωρώ ότι εδώ πέρα δεν μπορεί σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο να μην ληφθεί υπόψη πόσο μεγάλες δυνατότητες τουριστικές σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο που είναι εδώ, στις πρέσπες ή εμπορικά, οικονομικά, σε επίπεδο συνεργασιών. Άρα υπάρχουν τα στοιχεία που μπορούν να μας κάνουν αισιόδοξους. Αρκεί βέβαια αυτά τα στοιχεία να μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, με προτεραιότητες και μια σοβαρότητα κυβερνητική. Δυστυχώς αυτό δεν το βλέπουμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Θα γυρίσω πάλι να σας θυμίσω ότι είπα στην αρχή για το αναπτυξιακό συνέδριο για το τι υπήρξε στην Δυτική Μακεδονία. Όπως έχουμε σε όλη, είναι η αρχή του νεοφιλελευθερισμού αυτού. Αυτή και φανερό σε όλη την Ευρώπη, όπως έχουμε τεράστιες ανισότητες και εντός των χωρών, αλλά και μεταξύ των χωρών στην Ευρώπη, έχουμε και ανισότητες και εντός της Ελλάδας. Αυτές οι ανισότητες λοιπόν φαίνονται και γίνονται εμφανείς, θα έλεγα, με ιδιαίτερο τρόπο, εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Και γιατί αυτό? Γιατί ενώ τα προηγούμενα χρόνια φαινόταν ότι υπήρχε το ΑΕΠ ήταν υψηλό, αυτό ήταν πλασματικό λόγω της ΔΕΗ και λόγω των οικονομικών μεγεθών τα οποία που παίρναν ως σταθμίζανε μέσω των μισθών και μέσω της ΔΕΗ. Αυτό λοιπόν κατέρευσε. Εν πάση περιπτώσει οδηγείται προς κατάρρευση, αλλά η κατάρρευση ήταν όμως και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπήρξε λοιπόν τότε η αναγκαία αντίληψη το πώς πρέπει να διορθώσουμε ως μεγάλα πράγματα και φάνηκε λοιπόν εδώ και η μεγάλη πια ανισότητα η οποία υπήρχε εντός της Δυτικής Μακεδονίας και στη Φλόρινα προφανώς. Άρα για μας αυτό είναι, είπε και η Πέττη Πέρκα αλλά και η Μαρίτα Ζεξιμοβούλη, το τι πρέπει να κάνεις από εκεί πέρα. Και υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο ήταν φιλόδοξο, το δικό μας, έβαζε όρους, άλλαζε την κατεύθυνση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και προφανώς, για να πω ένα παράδειγμα έτσι και να καταλάβετε του τραγέλαφου τη σκέψη του, αν λοιπόν να δίνουμε στους κουμπάρους τις επιχειρήσεις, θέλω να σας πω ότι την ενεργειά μας όταν έχουμε ναυπηγεία στη χώρα, τα οποία ναυπηγεία ήταν κρίσιμα. Κρατήσαμε και δεν περάσαμε στα υπερταμεία, εν πάση περιπτώσει, μέσα από την πίεση που είχαμε από την προηγούμενη εκείνα τα χρόνια από τους θεσμούς. Είχαν ήδη ιδιωτικοποιηθεί όμως. Εμείς ζητήσαμε να βρούμε τρόπους σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί μέσα είχαμε αφορούν και την εθνική ασφάλεια της χώρας. Πέρα από όλα τα άλλα, πρέπει η χώρα να έχει ναυπηγεία. Όταν τα είχαν παραδώσει, πήρε παρά σε κάποιον, δεν θα πω ονόματα τώρα, είναι γνωστά, τα οποία συνεχίζει να τα έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια, ουσιαστικά είναι σε πτώχευση και λειτουργούσε με χρήματα του κράτους. Όποτε τελειώνουν τα χρήματα που δίναμε ως Υπουργείο Άμυνας για τις πυραυλικά τους, ξαναζητούσε και άλλα, χωρίς να κάνει τίποτα, μα τίποτα, ώστε να παίρνει νέες δουλειές, να έχει αναπτυξιακή πορεία των ναυπηγείων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, πέστε μου και εμένα, με 2 ευρώ να πάρω μια εταιρεία
αφού την έχουμε οδηγήσει σε πτώχευση, την έχουμε απαξιώσει και μετά να τη λειτουργήσω. Τώρα προφανώς ειρωνεύομαι, αλλά λέω ότι δεν είναι αναπτυξιακή πορεία αυτή. Να ρωτήσω ο Στάβος και μετά να πάω Στάβος ο Γιώργος. Ας πάμε λίγο στο προσφυγικό, πάμε να μεταναστευτικό. Όπως όσους γνωρίζετε, είμαστε πλέον και εμείς τόπος φιλοξενίας. Οπότε έχει αρχίσει να απασχολεί και την τοπική κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει να εντείνεται το πρόβλημα τους τελευταίους μήνες, αλλά τολμώ να πω ότι ούτε και τα προηγούμενα χρόνια δόθηκε ουσιαστική λύση. Φτάνουμε λοιπόν σε σημείο και να υπάρχει ένταση και να υπάρχει ρατσισμός στις τοπικές κοινωνίες των νησιών που φιλοξενούμε. Ελπίζω να μην δούμε αντίστοιχα φαινόμενα εδώ. Αλλά να ακούμε να προτείνονται ως λύσεις πλωτά φράγματα ή κλειστές δομές απόλυτα φιλοξενίας. Σε περίπτωση που εσείς αναλάβετε κυβέρνηση στο μέλλον, ποιες διαφορετικές λύσεις θα προτείνετε για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος? Κάνοντας χιούμορ, να προσθέσω το δεδομένο ότι πλέον έχει γίνει και διασπορά μεταναστών. Κάνοντας χιούμορ, να μην κάνουμε δύο συγκεντρώσεις απόψε, να κάνουμε άλλη μία και να τα πούμε όλα τα θέματα στην συγκέντρωση που θα έχουμε. Είστε προσκεκλημένοι οι δημοσιογράφοι, έτσι. Να μην αναπτύξουμε όλα τα θέματα τώρα. Εντάξει, να δώσω μια απάντηση γιατί αφορούσε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η απάντηση είναι η εξής. Ότι καλώς ήλθε η Νέα Δημοκρατία στο πρόβλημα. Γιατί δεν το καταλάβαινε, ξαναέπαιξε και εκεί με άλλους όρους, ζητάει συνένεση, τρώνε ξύλο εκεί που πυροδοτούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ στον Νότο Μιαθαράκη το είπα, βεβαίως είναι καταδικαστό, έτσι δεν υπάρχει πίσω εγώ να πω ότι είναι, γιατί έφαγε ξύλο ο Υπουργός, αλλά όμως όταν πήγαινε εκεί και πυροδοτούσε, προφανώς κάποια στιγμή θα δεχθεί αυτά τα οποία έλεγε. Και το δεύτερο είναι ότι δεν θα απαντήσουμε εμείς τώρα. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Εμείς απαντήσαμε 5 χρόνια. Μια μεγάλη τιτάνια προσπάθεια, έχοντας δεχθεί χιλιάδες ροές, εκατομμύρια ροές περάσαμε, που είχαμε στην χώρα τη μεγάλη όξη, και την περίοδο που κλείσαν σύνορα οι φύλλα προσκύμενοι του κ. Μητσοτάκη, κυβερνήσεις στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα καταφέραμε όταν τελειώσαμε μετά από τις εκλογές και όλα όσα έδωσε τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει, να πάνε στη Μόρια τουλάχιστον, και άλλα και στα υπόλοιπα νησιά, να τετραπλασιαστούν και να πενταπλασιαστούν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Το άλλο πρέπει να γίνει αποσυμφόρηση. Εμείς είχαμε μια μεθόδευση κάνει και για την αποσυμφόρηση και, και σε ανοιχτά κέντρα και σε υπόλοιπα σημεία της Ελλάδος. Κοιτάξτε. Και να επιταχυνθούν και ό,τι έχουμε κάνει στις διαδικασίες ασύλου. Κοιτάξτε, εγώ είμαι απέναντι σε κάθε τι το οποίο τον άλλο τον κλείνει. Του τον σφαγεί και λες δεν πετάει και γνούτι. Όταν είναι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι για τον οποιοδήποτε λόγο. Και φτάνουν εδώ, δεν φύγανε τις πατρίδες τους έτσι. Γιατί τους ήρθε και να φύγουν. Περνάνε για 100.000 λόγους τεράστιες δυσκολίες. Με ευθύνη της Ευρώπης που δεν παρεμβαίνει και αφήνει να εξελίσσει το θέμα. Με ευθύνη της παγκόσμιας κοινότητας. Άρα λοιπόν. Μην πιστεύουν ότι αν θα τους κλείσουν θα είναι καλύτερα τα πράγματα ή θα ηρεμήσει ή θα δοθεί καμία απάντηση ότι μην έρχεστε. Γιατί αυτό λέμε. Δεν υπάρχει αυτό. Ούτε να το σκεφτούν ότι λύνεται έτσι το πρόβλημα. Άρα πρέπει να πιέσουμε την Τουρκία και μέσω διαδικασιών μάλλον να σταματήσει αυτό. Προφανώς παίζει παιχνίδι η Τουρκία αυτή τη στιγμή και μέσω της Ευρώπης. Και εγώ θα έλεγα ότι βασικό θέμα είναι η Ευρώπη να αποφασίσει ότι θα γίνεται ο έλεγχος. Σε ό,τι αφορά για το άσυλο, στη χώρα η οποία έχει και όχι, μας περιπτώσει ξεκινάνε οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Λοιπόν, αυτά είναι μια απαράδεκτη στάση της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα και θα έλεγα και στα όρια του γελίου, όταν λέει θα βάλω ένα δίκτυο 1,5 χιλιόμετρο στη Λεσβό, να σας δείξω μετά έτσι και να το έχετε σαν εικόνα, να το φωτογραφίσετε κιόλα σαν πώς είναι το δίχτυ και στο κομμάτι της Λέσβου, είναι για γέλιο. Είναι για γέλιο αυτό. Λοιπόν, αν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν επιχειρησιακά. Ευτυχώς, ελπίζω να μην σκέφτεται επιχειρησιακά και για τα ζητήματα της εθνικής άμυνας έτσι. Θα ήθελα να συμπληρώσω λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση έσπηρε ανέμους μυσαλλοδοξίας και μεγάλης επιθετικότητας στη λογική του αντισύριζα μετώπου και ισοπαίδωσης της πολιτικής και φυσικά τώρα θερίζει τις θύελλες που η ίδια έχει προκαλέσει.
Ξέρετε πολύ καλά, όπως είπε και ο Πάνος Ορίγας, ότι αμέσως μετά τις εκλογές λέγανε ότι είναι άχρηστο το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Περάσανε 6 μήνες για να καταλάβουν ότι τώρα είναι χρήσιμο το Υπουργείο και ότι φυσικά δεν μπορεί να κάνει σε αυτό που τους λέγαμε μεταναστευτική πολιτική και χειρισμό του προσφυγικού, χωρίς να έχει μια αντίστοιχη δομή η οποία δεν μπορεί να ταυτίζεται με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καταργήσανε μέσα στη λογική τη νεοφιλελεύθερη, το ΑΜΚΑ για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, το οποίο ήταν και ανθρωπιστικά απαράδεκτο, αλλά και από άποψη δημόσιας υγείας επικίνδυνο. Μετά, από αφού γίναμε ρεζίλοι σε όλο τον κόσμο, η Διεθνής Αμνηστία έκανε ολόκληρη καμπάνια εναντίον μας, τώρα ήρθανε και καταλάβανε ότι χρειάζεται προσωρινό ΑΜΚΑ. Κατά βάση, η αμηχανία αυτή πέραν της ιδεοληψίας έχει να κάνει και με τα ιστορικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί βλέπετε ότι έχει αδυναμία να διαχειριστεί τους ίδιους τους βουλευτές της, τα στελέχη της στα τοπικά. Δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξε, ενώ η Βουλή ήταν ανοιχτή, να έρθει και να φέρει μία ρύθμιση όσον αφορά τα ζητήματα των νησιών, των κέντρων, των κλειστών και την επίταξη. Επίταξη σε δημοκρατική περίοδο που δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο στη μεταπολίτευση, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν έφερε καν τροπολογία στη Βουλή, και εδώ δεν χωλάει βέβαια το κατεπήγον, όταν για ψήλου πείδημα έρχονται εκατοντάδες τροπολογίες. Για τον πολύ απλό λόγο, γιατί ήξερε ότι θα πηγαίναμε σε ονομαστική ψηφοφορία και δεν ήξερε ποια θα ήταν η στάση των ίδιων των βουλευτών της γύρω από αυτά. Αυτά πληρώνει σήμερα και η χώρα μας και ο ελληνικός λαός. Και βέβαια όλη αυτή η διαδικασία έχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το οποίο είναι ένα αποτέλεσμα που μας το λένε όχι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μας το λένε οι ίδιοι οι υπεύθυνοι, είτε από τη Frontex, είτε από την ΥΠΑ Διαγνωστία, είτε οι άνθρωποι που δίνουν τη μάχη καθημερινά στα κέντρα υποδοχής. Και είχα την ευκαιρία να πάω και στη Χίο και στη Λέσβο πρόσφατα και στην ΚΟ, όπου τα νούμερα είναι καταληκτικά. Όταν στην Μόρια ήταν 5.700 στις 7 Ιουλίου και αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει τις 20 με 22.000 και όταν συνολικά νομίζω πάνω ήταν 15.000 όλα τα νησιά. Σε όλα τα νησιά. Και τώρα, κοντεύουμε τις 45.000. Αυτά είναι καταληκτικά νούμερα, δεν τα λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια τώρα ανακαλύψαμε ότι είναι γεωπολιτικοί λόγοι. Λες και το 15 και το 16 δεν ήταν γεωπολιτικοί λόγοι όταν κατέρεε το μέτωπο της Συρίας. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε πει ότι θα κάνουμε μια πολιτική στο βαθμό που είμαστε θετικοί σε οτιδήποτε είναι σε καλή κατεύθυνση, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε ούτε τα κλειστά κέντρα. Η εμπειρία από την Παγανή στη Λέσβο, σας θυμίζω, ίσως να θυμόσαστε την περίοδο της διακυβέρνησης Σαμαρά, έκανε τεράστια τότε καταγγελίες από όλη την Ευρώπη, από τους διεθνείς οργανισμούς και αναγκαστήκαν να το κλείσουν. Δεν μπορεί να λειτουργήσει κλειστό κέντρο, δηλαδή είναι παράλογο. Αλλά δυστυχώς, όπως και με την απολυτοποίηση, έτσι μεταχειρίζονται και τις τοπικές κοινότητες και με τη λογική της επίταξης, όπου βέβαια τελικά θα είναι κατελέσφορο το μέσο, γιατί όλοι αυτοί θα ιδιωτικές περιουσίες είναι αντισυνταγματικά όλα αυτά, θα πάνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας στο τέλος. Εμείς λέμε, όπως είπε ο Πάνος, αποσυμφόρηση, λέμε ανθρώπινες συνθήκες σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές και τις αρχές του ανθρωπισμού και μία μάχη αποτελεσματική στην Ευρώπη. Υπάρχει μία συζήτηση αυτή τη στιγμή για να αλλάξει η πολιτική ευρωπαϊκή. Βέβαια δεν έχουμε χρόνο, γιατί η γερμανική προεδρία είναι το Σεπτέμβριο και εμείς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αύριο. Ήδη τα αντιμετωπίζουμε και το καλοκαίρι. Άρα εμείς, ό,τι είναι θετικό, θα βάλουμε πλάτη, το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αλλά την άλλη θα είμαστε απέναντι σε όλη αυτή την τραγελαφική και επικίνδυνη διαδιανθρωπιστική πολιτική. Είπατε όλα πάρα πολύ ωραία. Λίγα πράγματα θέλω να πω εγώ. Ότι δεν κατάλαβε αμέσως η Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχουν γεωπολιτικοί λόγοι για το προσφυγικό, αν δεν αναλύσεις αυτό το πρόβλημα σε όλες τις διαστάσεις. Δηλαδή, ότι γίνονται πόλεμοι, ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, ότι υπάρχει φτώχεια, άρα έρχονται πρόσφυγες. Αλλά λες ότι τους καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό έρχονται, ή δεν έχουμε ανοιχτά σύνορα και κάνουμε ενδεχομένως ένα πλωτό φράγμα το οποίο γελούσαν στις Βρυξέλλες. Όταν λοιπόν είναι το θέμα ακριβώς
που η Νέα Δημοκρατία δείχνει τον τρόπο που θέλει να κυβερνήσει. Χωρίς σχέδιο και χωρίς να υπολογίζει. Και τι εννοώ, εγώ έχω και ένα φόβο, το έλεγα και χθες, ότι κάποια στιγμή, ενώ ξεκίνησα τη μετεγκατάσταση των προσφύγων στα νησιά, ξεκίνησε αυτό, ήταν και εδώ κάποιοι. Εμείς είχαμε πει ότι σε αυτό θα βοηθήσουμε. Η αποσυμφόρηση των νησιών πρέπει να γίνει. Ξανακάνανε πίσω, γιατί οι δικοί τους δήμαρχοι πηγαίνανε απέναντι. Και πηγαίνανε απέναντι οι δικοί τους δήμαρχοι. Για το προηγούμενο διάστημα τους είχαν πει η μισαλοδοξία, όλο αυτό που ζήσαμε. Τώρα λοιπόν, αν δεν αναλύσουν και δεν το δουν το θέμα σοβαρά, πολύ φοβάμαι ότι θα είναι πραγματικά το πρόβλημα που θα ρίξει αυτή την κυβέρνηση. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν. 7 μήνες παλινοδίες. Αυτή είναι η διάσταση, το πώς το διαχειρίζονται μέσα. Πάμε τώρα λίγο στο έξω. Εγώ λέω ότι το προσφυγικό άπτεται και των ελληνοτουρκικών σχέσεων, άπτεται και της εξωτερικής διπλωματίας. Το πώς δηλαδή θα πηγαίνεις έξω, θα διεκδικείς, γιατί είμαι μια χώρα, πώς θα πιέζεις την Ευρώπη, πόσο μάλλον που οι χώρες που κλείσαν τα σύνορά τους είναι στο ίδιο, είναι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο ίδιο κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Λοιπόν, εδώ, όπως είπε και η Μαριλίζα, είμαστε αρρωγοί. Εγώ έχω κάνει με το πρωί, θα είναι οι πρώτοι πρόσφυγες και μια παρέμβαση. Έστειλα ένα χαιρετισμό και είπα βεβαίως. Αλλά όχι πιστά κέντρα, όχι. Σεβόμαστε και τους πρόσφυγες σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες. Τα νησιά μας έχουν πρόβλημα. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι μπορεί να έχουν αποφασίσει, επειδή ακριβώς σταμάτησε την αποσυμφόρηση, ότι δύο νησιά είναι. Δεν βαριέσαι. Και φοβάμαι μη συμβεί το αντίστοιχο της απολυνητοποίησης. Ένας νομός είναι. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε στενά, κάνουμε την κριτική μας. Υπάρχει διεθνές δίκαιο όμως, το οποίο δεν μπορεί να παραβιάζουν. Δηλαδή, τα κλειστά κέντρα, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, δεν χρηματοδοτούνται. Είναι έξω από το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορείς να κάνεις κλειστά κέντρα. Ακούγονται και φωνές για έρημο νήσια. Εκεί εκτός το ότι πρέπει να γυρίσεις και να πεις, έχει σκεφτεί κανείς τι έργα υποδομής και τι χρήμα πρέπει να πέσει στο ρημονί, το οποίο δεν θα είναι πια απ' έξω, γιατί πρέπει να πούμε ότι για το προσφυγικό παίρνουμε αρκετά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν όμως κάνεις ενέργειες που είναι μέσα στο διεθνές δίκαιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι τραγική κατάσταση με το προσφυγικό. Είναι πολύ οξυμένα τα πράγματα στα νησιά μας. Είπαμε και τα νούμερα πριν. Όταν εμείς απολογούμασταν στα πάνελ για το προσφυγικό και τη μόρια, μιλούσαμε για 5.000, 5.500 είχαν φτάσει το maximum και τώρα μιλάμε για 25 περίπου. Βάψτε και να κλείσουμε, σας παρακαλώ, με αυτό για... Θέλω να γυρίσουμε για λίγο στην απολυμνητοποίηση. Κατηγορείται τη Νέα Δημοκρατία για δίλη απολυμνητοποίηση και σωστά την κατηγορία. Η κυρία Τσαλογιαννακοπούλου μας είπε ότι χρειάζεται στρατηγική. Κυρία Τάρκα μας είπε ότι χρειάζεται ένα βάθος τύπους αηθείας προκειμένου να είναι ομαλή η μετάβαση στη μεταλλημιτική. Από την άλλη όμως διαπιστώνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβερνητική της θητείας. Ενώ έβλεπε την τάση στην Ευρώπη για όλο και περισσότερη από την μεταλλημιτική, η χώρα μας δεν προάγγιξε καθόλου το θέμα. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει στρατηγική και πρόγραμμα για την απολιγνητοποίηση και την μεταλλημμυρική εποχή τόσο στην Δυτική Μακεδονία όσο και στη Μεγαλόπολη. Μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν νομίζω έτσι, ότι πρέπει και λίγο να ολοκληρώσουμε έτσι για να μπορέσουμε. Θα το αναλύουμε πολλές φορές, θα τα πούμε, αλλά εδώ εγώ δεν τον έφερα πριν, αλλά πρέπει να δεν είναι δίκαιο αυτό που λες, αγαπητέ μου, συμπολίτη. Διότι εμείς κάναμε ένα ΕΣΕΚ, ένα εθνικό σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από την Κομισιόν και θεωρήθηκε πολύ ισορροπημένο, το οποίο προέβλεπε μέχρι το 32, 1/3 λιγνίτη, 1/3 φυσικό αέριο, 1/3 ΑΠΕ. Είμασταν η κυβέρνηση που εν μέσω μνημονίων έφτασε τις ΑΠΕ σε ένα ποσοστό 30% και μάλιστα είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη. Συγχρόνως αναθέσαμε στην Παγκόσμια Τράπεζα να κάνει τον οδικό χάρτη για την απολιγνητοποίηση. Βεβαίως δεν είχαμε οριστεί ούτε το 23 ούτε το 28. Το 32 είμαστε στο 17%, δηλαδή είχαμε το 50 εν τέλει. Διότι, και ανοίγω μια παρέτηση,
η Τολεμαΐδα 5 που συμβασιοποιήθηκε το 2013 και στοιχίζει 1,5 δις. Και δεν ξέρουμε σήμερα αν θα λειτουργήσει και άμα λειτουργήσει με τι, με λιγνίτη, αυτό θα κλείσει το 28. Μιλάμε για πενταμένα λεφτά. Το δικό μας λοιπόν σχέδιο, το οποίο είχε εγκριθεί, προέβλεπε ότι η Πτολεμαΐδα 5 θα μείνει μέχρι το 2040, περίπου όσο υπάρχει το απόθεμα, μόνο η Πτολεμαΐδα 5. Οι υπόλοιπες λιγνητικές θα κλείνανε σταδιακά από το 32 και πέρα, εφόσον θα υπήρχε την κατάσταση από ανανεώσιμες από άκρη. Όχι από φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο θα κρατούσε το μερίδιο που έχει στην αγορά. Υπήρχε επομένως σχεδιασμός. Το άλλο που κάναμε, ήμασταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη να έχουμε το πρώτο Ευρωπαϊκό Εθνικό Ταμείο Δίκης Μετάβασης. Εξοικονομήσαμε λοιπόν για το 2018 από τον εκπληκτηριασμό των δικαιωμάτων ρήπων 30 εκατομμύρια και άλλα 30 για το 2019. Γι' αυτό κάνουμε και επίκαιρη ερώτηση και φέραμε τον Υπουργό στην Βουλή, κύριο Χατζηδάκη, να μας απαντήσει γιατί τα 30 και 30, 60 εκατομμύρια δεν έχουν αποδοθεί ακόμα να γίνουν κάποιες δράσεις. Μας απάντησε, δεν έχουμε γίνει, δεν μας απάντησε. Αυτό όμως το Ταμείο είχε και σχέδιο. Προβλέπουμε ενεργειακές κοινότητες για τη Μεγαλόπολη, το Master Plan. Είχαμε σχέδιο για την αποκατάσταση με επέμβαση και στις χρήσεις γης. Ήταν πολύ καλό σχέδιο, το οποίο πραγματικά δεν φτάνει για το 2023. Πάμε λοιπόν πίσω και λέμε, θέλετε 2023, εντάξει, άρα για πιο πολλά λεφτά το 20ετία, το ανέφερε με κάποια παραδείγματα, μπορεί να γίνει και πιο γρήγορα, αλλά πιο πολλά λεφτά, διότι αυτά τα λεφτά που δίνονται τώρα, αυτά που δίνονται τώρα που είναι 284 εκατομμύρια, είναι ελάχιστο ποσό. Και όσο πιο νωρίς τη φέρνει στην απολυμνητοποίηση, τόσο πιο πολύ χρήμα χρειάζεται και επιμένουμε να λέμε ότι δεν έχει παρουσιαστεί σχέδιο. Τώρα μας είπαν ότι θα έρθει τον Ιούνιο του 20. Αυτό που κάναν είναι μέχρι εκεί που είχε φτάσει η Παγκόσμια Τράπεζα, επειδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τις είχε αναθέσει, αλλά επειδή ακριβώς είχε άλλον ορίζοντα, αυτό όλο θέλουμε να πάμε πίσω και να κάνουμε αναπροσαρμογή. Μη λέμε λοιπόν, εμείς με βάση το χρονοδιάγραμμα και το σχέδιο που είχαμε, τα απαραίτητα είχαν γίνει.